πανελλαδική κινητοποίηση και 24ωρη απεργία εξήγηλαν σήμερα οι εργαζόμενοι αλλά και οι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αποτέλεσμα σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας να υπάρχουν προβλήματα και πολλά από αυτά να λειτουργούν με το προσωπικό ασφαλείας. Στο νοσοκομείο της Δράμας απεργούν οι εργαζόμενοι σε αυτό, αλλά και οι γιατροί κάνουν στάση εργασίας, με αποτέλεσμα όλα αυτά να αναδεικνύουν τα προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο καταραίει και τίνει να γίνει ιδιαίτερος επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Η σημερινή μέρα είναι η μέρα απεργίας γενικότερα για όλους τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα με τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας. Δεν είναι τυχαίο, ούτε τρελαθήκαμε ξαφνικά όλοι οι εργαζόμενοι να κατεβαίνουμε στους δρόμους και να κάνουμε απεργίες. Υπάρχουν προβλήματα και αυτά τα προβλήματα προσπαθούμε να δώσουμε στην κοινωνία να καταλάβει ότι όσο και είναι άμεσα και αφορούν τους ίδιους τους πολίτες, έχουν να κάνουν άμεσα με τη ζωή τους, την καθημερινή τους ζωή, έχουν να κάνουν με την υγεία τους, έχουν να κάνουν με την παιδεία. Και πρέπει κάποια στιγμή και ο κόσμος να κάνει, να συνειδητοποιήσει το μέγεθος των προβλημάτων που υπάρχουν και ότι ο μόνος τρόπος για να επιτέλους να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια άλλη πορεία, σε μια άλλη κατεύθυνση, σε όφελος της κοινωνίας και όχι των δανειστών και αυτών που πιστεύουν πέρα αυτών των πολιτικών, είναι να κινητοποιηθεί η κοινωνία, να καταδείξει και να καταδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν και να ανατρέψει στην πράξη όλες αυτές τις πολιτικές που μας φτωχοποιούν, που δημιουργούν κρίση και μάλιστα κρίση ανθρωπιστική. Αν δείτε και εσύ ένα άλλο παράδειγμα, θα σας πω και για την υγεία, ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών είναι σήμερα, χθες και σήμερα, οι συνταξιούχοι και γενικώς οι συνταξιούχοι παίρνουν τα ραβασάκια, βλέπουν τις μισθούς τις συντάξεις τους να μειώνονται πάλι. Πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος. Θέλετε ότι καταραίει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κύριε Ερμίδη? Το Εθνικό Σύστημα Υγείας όχι απλώς καταραίει, αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο και για τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, αλλά η πολιτική που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση και ειδικά από το Υπουργείο Υγείας γίνεται επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών. Τι θέλω να πω με αυτό? Συνεχώς, ακόμα και φέτος, με στοιχεία που περιέχονται στον προϋπολογισμό, μειώνονται ακόμη παραπάνω οι επιδοτήσεις στον χώρο της υγείας. Εμείς, από την πλευρά μας, ως κίνημα και ως συνδικαλιστές, ζητάμε να αυξηθούν οι δαπάνες και υπέρ του συστήματος υγείας, να χρηματοδοτηθεί περαιτέρω η οποία, σας βεβαιώνω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, το έλλειμμα του ΕΟΠΗ στο τέλος του χρόνου θα είναι 1,2 δις, που σημαίνει αρκετά πράγματα αυτό, να χρηματοδοτηθεί γενναία ο ΕΟΠΗ και να γίνουν άμεσες προσλήψεις προσωπικού, γιατί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολύ σοβαρά κενά, κυρίως λόγω των συνταξιοδοτήσεων των εργαζόμενων στον χώρο της υγείας. Και ειδικότερα, ακόμα και στο επίπεδο του ιατρικού προσωπικού σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, παρατηρούνται πολύ σημαντικές ελλείψεις λόγω και της εφαρμοζόμενης πολιτικής σε σχέση με τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων, ιδρυμάτων γενικών προνοιακών, ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα, και ενοποιήσεις, συγχωνεύσεις, όπως τις λένε, νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους σε ό,τι αφορά τον τομέα της παροχής στον τομέα της υγείας.